Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επίσημες καταγγελίες για τον ένα ή για τον άλλο λόγο, δηλαδή ότι έχουν μείνει εργαζόμενοι απλήρωτοι ή ότι κινδυνεύουν να βγουν σε αναγκαστικές άδειες ή σε διαθεσιμότητες. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τα σωματεία μέλη και με την ειδική υπηρεσία του ΣΕΠΕ, έτσι ώστε αν παρατηρηθεί η πραγματική, η παραμικρή παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας, να επέμβει και να δει αν υπάρχουν πραγματικοί ή όχι λόγοι. Για πληρωμές τι έχετε, που πληρώνουν, παίρνουν κανονικά τα χρήματά τους? Μέχρι στιγμής οι καταβολές γίνονται κανονικά στην τράπεζα. Βέβαια εκεί υπάρχει το γνωστό πρόβλημα της εκταμείευσης, αλλά οι καταβολές έχουν γίνει κανονικά. Υπήρχε κάποια πρόβλεψη για κάποιες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου να πληρώνουν σε μετρητά? Κάποιες επιχειρήσεις πληρώνουν σε μετρητά και κάποιες άλλες έχουν υιοθετήσει το e-banking. Οι μεγάλες επιχειρήσεις πληρώνουν μέσω τράπεζας. Τώρα η καταβολή σε μικρές επιχειρήσεις και σε ιδιώτες στο χέρι έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα με τη ρευστότητα, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε γίνει αποδέκτες παραπώνων ότι... Όχι, για το αντίθετο, επειδή βλέπουμε ότι κατά καιρούς βγαίνουν κάποια δημοσιεύματα για κάποιες επιχειρήσεις, ότι πλήρωσε στο χέρι, πλήρωσε μετρητά για να μην ταλαιπωρεί τους υπαλλήλους του, αν είχαμε έχει τέτοια... Έχει παρατηρηθεί σε 2-3 επιχειρήσεις εδώ στην περιοχή μας, δώσαν εξωφλήσεις μισθών στο χέρι. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ τους εργαζόμενους και κατ' επέκταση όλη την κοινωνία, γιατί έχει μεγάλη διαφορά ο εργαζόμενος να στείνεται στην ουρά να εκταμιεύει 60-60 ευρώ και από την άλλη φανταστείτε σε τι θέση είναι ο εργαζόμενος όταν έχει τα χρήματά του στο χέρι. Έχει γίνει καμία παρέμβαση από εσάς στο θέμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ειδικά αυτές τις μέρες που τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα? Όχι, αλλά σκεπτόμαστε από εβδομάδα που θα κάνουμε ένα ΔΣ να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί έχουμε δει και την ανακοίνωση που έχει βγάλει ο Ιατρικός Σύλλογος και θα έρθουμε σε μια στενή επαφή να συζητήσουμε και να δούμε έτσι ώστε να εξομαλυνθεί το θέμα όπου υπάρχει, αν και μέχρι τώρα δεν έχουμε καταλάβει ότι έχει συμβεί κάποιο πρόβλημα πέρα από αυτά που υπήρχαν. Θα έχουμε έκτακτο ΔΣ και θα κοιτάξουμε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις γύρω από θέματα, ας το πούμε, καθημερινότητας που θα μπορέσουν να εξομαλύνουν τις ημέρες τις άσχημες που περνάμε. Και υπήρξαν αντιδράσεις σχετικά με το δημοψήφισμα και από το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου. Υπήρξαν κάποιες φωνές που είπαν ότι πρέπει να παραιτηθούν αυτοί που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους και είπαν ναι. Επιμένει το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου σε αυτή τη θέση? Κοιτάξτε, δεν αλλάζουμε απόψεις κατά το δοκούν. Παραμονές του δημοψηφίσματος, η ΓΕΣΕ έβγαλε μια ανακοίνωση. Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου εκτίμησε ότι δεν ήταν προς τη σωστή γραμμή αυτή η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Πέρα από το παράτυπο ότι ήταν σε εξέλιξη η Εκτελεστική Επιτροπή και έληξε μετά από μια μισή ώρα, ενώ είχε βγει το δελτίο τύπου, εμείς καταθέσαμε τη διαφοροποίησή μας σε τέτοιο σημείο, έτσι ώστε να δηλώσουμε και την αντίθεσή μας στη ΓΕΣΕ. Προσέξτε, όχι στη ΓΕΣΕ σαν θεσμό. Εμείς πιστεύουμε στη ΓΕΣΕ σαν θεσμό, στα άτομα που αυτή τη στιγμή συγκροτούν την πλειοψηφία. Μένουμε στην απόφασή μας και περιμένουμε να καταθέσουμε και σε διαπροσωπικό επίπεδο τις όποιες απόψεις και αντιθέσεις του ΔΣ της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, μόλις κληθούμε στην Αθήνα.